Θα πρέπει να καταργηθούν οι νομαρχίες και οι δήμοι να είναι έτοιμοι να δεχθούν ένα καινούριο βάρος που προκύπτει από τη συνένωση, τονίζει σε δηλώσεις του για τον Καποδίστρια 2 ο Δήμαρχος Κρανιδίου Δημήτρης Φυρής, ο οποίος βλέπει με θετικό μάτι τον Καποδίστρια 2 με ορισμένες φυσικά προϋποθέσεις. Τα δύο κόμματα έχουν συμφωνήσει, όχι τώρα, έχουν συμφωνήσει από παλιά. Ο μόνος λόγος που δεν υλοποιήθηκε και δεν ξέρω αν συντρέχει να μην υλοποιηθεί είναι η οικονομική κάλυψη των Δήμων. Γιατί όπως ξέρετε, οφείλονται πάρα πολλά χρήματα στους Δήμους για να μπορέσει να προχωρήσει. Και βεβαίως να προχωρήσουμε γενικά σε μια αναβάθμιση της διοίκησης, την αλλαγή θα έλεγα, της κεντρικής διοίκησης με την αυτοδιοίκηση. Θα πρέπει να καταργηθούν οι νομαρχίες, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και βεβαίως θα πρέπει να είναι έτοιμοι οι Δήμοι να δεχθούν ένα καινούριο βάρος που προκύπτει από τη συνένωση. Το θέμα μας δεν είναι η συνένωση. Το θέμα μας είναι η κεντρική διοίκηση. Αυτό είναι το βασικό και στις όλες τις βαθμίδες. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει. Ο καθένας έχει τη δική του βέβαια άποψη. Έχω καταθέσει και τις απόψεις μου και στην ΤΕΔΚ και γενικότερα έχω πάρει μέρος στη διαβούλευση και έχω πει ότι αν δεν συντρέχουν όλοι αυτοί οι λόγοι, δεν υπάρχει νόημα μόνο να γίνει ο Καποδίστριας 2, που λέμε, η διοικητική μεταρρύθμιση. Θεωρώ ότι είναι θετικό όμως, γιατί πληθυσμιακά μπορεί να πάρει μέρος σε πάρα πολλά προγράμματα, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.